ΠΑΟΚ Γουβών, νέη Ροδότου είναι η ματσάρα, στο γήπεδο Χερσονήσου, πάνω στο Τζίγκο εδώ, αφού δεν υπάρχει μέρος κατάλληλο για να μπορώ να κάνω μια αξιοπρεπή λήψη. Κύριος Βασάκης, ο Μάνος είναι ο ρεφ της συνάντησης. Βοηθεί η κυρία Θέμελη. Και ο κύριος Δασκαλάκης, βλέπουμε καλά από εδώ, ναι, εδώ ο κύριος Δασκαλάκης είναι. Ο έτερος βοηθός με τις λαχανή φανέλες η γηπεδούχος του ΠΑΟΚ Γουβών με τις μπλε αντίστοιχα το νέο Ηροδότου, μάχη από τα χαμηλά είναι αυτή. Τελικό τον είπανε προηγούμενα τα παιδιά, τα δώσα τον όρκο το Γουβών, πραγματικά μοιάζει για τελικός. Ένα παιχνίδι κρίσιμο για τις δύο ομάδες, για την βαθμολογική τους συγκομιδή, για την φετινή πορεία που δεν είναι η καλύτερη. Για τις δύο ομάδες με πολλά προβλήματα από την αρχή του πρωταθλήματος οι δύο ομάδες. Ένα φάουλ. Ένα φάουλ για τις κούβες. Από νίκη έρχονται και οι δύο ομάδες. Είναι οι κοντρασιγούβες στην έδρα του στο Σκουρέλου. Οι Γούβες κοντρα στον Πίγασο. Πάμε την έξω πάσα. Μπράβο, φέρνει μέσα, μέσα, μέσα. Αν μπορούσατε να δείτε που είμαι ανεβασμένος τώρα για να καλύψω τον εαυτό μου. Ένα παιδί από τους Γούβες, ευτυχώς με βοήθησε, μου είπε που ακριβώς είναι το σίδερο από κάτω. Εδώ πάνω είμαι, εδώ είμαι. Πάμε, μπράβο, μπράβο. Κάπως οι άνθρωποι πρέπει να το δουν λίγο το θέμα εδώ. Πάει σε ένα όμορφο γήπεδο. Έστειχε κάτι λίγο να δούμε και το θέμα του. Πήγαινε, πήγαινε! Μπράβο, μπράβο, έτσι, έτσι. Κράτα, κράτα! Λεπτικού. Πήγαινε, πήγαινε! Ανεβάστε! Ανεβείτε κοντά! Μπράβο! Κοντά! Μανώ! Δόξτε! Εντάξει, δεν είναι εδώ! Μπράβο, μπράβο! Στην περιοχή Κυπριός! Μπράβο! Φάουλ για τους νέους, σε καλή θέση, το κέρδισε ο Κατσαρής. Εδώ λοιπόν είμαστε στο φάουλ. Καλή στιγμή για τους νέους. Στη συνέχεια είναι για το κόρνερ. Εξαιρετική εκτέλεση του κόρνερ.
Εκεί, μπάλα! Μπράβο, παιδιά, μπράβο! Μπάλα εκεί, μπράβο, ποτά! Είστε, μπάλα, θα πούμε! Πολύ ωραίο χτύπημα, καλά, κλείστε τώρα, κλείστε! Οχτώ λεπτά διανύσαμε. Λίγα πράγματα. Κυπριωτάκης ο Φώτης κέρδισε το φάουλ για τους νέους. Να φάουλ θα εκτελέσει ο Κατσαρίς όπως όλα δείχνουν. Ο Τζενάκης ο Μάνος είναι αρχικός σήμερα για τους νέους, για τους φιλοξενούμενους νέους. Κατσαρίς λοιπόν είναι έτοιμος για να εκτελέσει το φάουλ. Στη γωνιά, εξαιρετική στιγμή για τους νέους, πολύ καλή φάση, καλή απόκρουση για τους για τις γούβες στον οδοφύλακα των κουβών. Ο Δανελάκης είναι ο τερματοφύλακας του ΠΑΟ Κουβών με την εξαιρετική απόκρουση στη γωνιά του κρατάει το 0. Έχουν έρθει κάποιοι φιλάθλοι εδώ. Νυχτερινός ο αγώνας. Να δούμε και το φωτισμό όπως είναι. Μέχρι στιγμής καλά φαίνεται. Πιο βράδυ θα δούμε. Να ξεκαθαρίζουμε κάτι. Δεν του άρεσε η ενέργεια του παιχταρά. Σηκώστε λίγο κεφάλι και μην
Κάτι, έχουμε κι άλλους το πάντο. Άστο να πέφτει και μετά πάτε. Έκανε το παιδί ένα σουτ. Βάλτηκαν το φάνη. Άγγελε, πόσο συνοπέφτης, Άγγελε! Φαίνονται όλα εύκολα απ' έξω. Ίσως η καλύτερη φάση στον αγώνα είναι για τις Βούβες. Τέτα τέτ. Βγήκε ο Μίτου Ρέγκερα. Πόσο φερστής είναι κάτω. Κύριος Μάνος ο Βασάκης. Και παίζεται. Ο πόσο φερστής είναι ο Κωνσταντινίδης, αν το βλέπω καλά. Κωνσταντινίδης λοιπόν το νούμερο 14. Η μεγάλη, καλύτερη φάση στον αγώνα για τις Βούβες. Στο 11ο λεπτό. Τώρα πλησιάζουμε το 12ο. Τώρα εκτελεστεί το φάουλ για τις Βούβες. Μήτρου ψάχνει το Κυπριωτάκι, το Φώτη. Να παίξουμε!
Άγγελε, δεν υπάρχει. Κύριε Άγγελε, κύριε! Ήρεμα! Δυστυχώς είναι σημεία μπροστά, δεν είδαμε. Καλό! Δεν μπορώ να πει τον Αντώνιο, μη φωνάει τόσο. Πάρει! Πάρει! Μη μιλάει τόσο κι άλλος, εσύ μιλά. Δεν δείξει την Ιταλία. Πολύ μουρμούρα πάντως για τώρα. Χωρίς λόγο, τα βλέπει όλα ο κύριος Βασάκης, ένας ποιοτικός. Έξανε! Τους καλύτερους διαιτητές του συνδέσμου. Το μέσα, Άγγελε! Κοιτάω στα δικά μου μάτια, ως φιλάθλου. Αλλά τα κρίνετε εσείς, πώς τα βλέπετε. Το σίγουρο ότι βλέπει μια χαρά, επομένως δεν χρειάζεται μουρμούρα από κανένα ποδοσφαιριστή. Κάποιος ρυθμίζει τον αγώνα, αυτός και η βοηθή του. Ακούτε το προπονητή του Γουβών, φωνάζει από το πρώτο δευτερόλεπτο. Το φωνάζει εισαγωγικά βέβαια, δίνει οδηγίες στα παιδιά του. Το βολέ. Είμαστε στο 18. Σκορ και τα τελευταία λεπτά δεν έχουμε δει και φάση. Τελευταία είναι αυτή που δημιούργησαν οι Γούβες, το τέτα τέτ νομίζω του Κωνσταντινίδη. Απέναντι! Το πίσω! Το πίσω! Εδώ είναι η κερκίδα των επισήμων. Αλλά που επισήμει τέτοια ώρα. Όχι ρε Άγγελε, όχι ρε Άγγελε. Εδώ! Άλλη μια σπουδαία φάση για τις Γούβες. Τραβάει τα μαλλιά του, τα έχει πολλά μαλλιά. Ο προσφέρειστης των Γουβών, ο Νερατζάκης στο νούμερο 9. Νερατζάκης, εδώ, έρχεται κοντά στο γκολ και αυτός και οι Γούβες. Κάτι. Η φιλάθλη είναι πάντα απαιτητική. Δεν υπήρξε κάτι αντιληπτικό, νομίζω.
Μην ψηλά, μην ψηλά, ρε! Όχι, όχι, πίσω! Δημήτρη! Πήγαινε γραμμή, πήγαινε γραμμή! Έλα, όλοι μαρκάρουμε, δυο! Στο 21 είμαστε. Δυνατός σουτ. Κυπριωτάκη στη γωνιά, εξαιρετικός, άλλη μια φορά τερματοφύλακας. Δεύτερη μεγάλη απόκρουση για τις Γούβες. Τερματοφύλακας είναι εξαιρετικότατος. Απόκρουση. Ο Δανελάκης, τερματοφύλακας. Μάλιστα, στο 23ο λεπτό, λοιπόν, είναι κοντά με το σουτ του Κυπριωτάκη στη γωνιά. Απέκρουσε ο Δανελάκης. Περιοχή εκεί, ο Σιδηρόπουλος ο Νικόλας έκανε το σουτ, μάλλον της κακιάς ώρας ήταν. Ο Δανελάκης έπιασε πιο δύσκολα. Εντονότατα το ζει τον αγώνα ο coach. Χειρότερο το να παρατηρείς ποδοσφαιριστή στα δικά μου μάτια και αυτιά, ενώ είναι σε εξέλιξη ο αγώνας και τις κάνει λάθη. Τα τέχνες είναι, έχουν δικαίωμα στο λάθος, στα λάθη. Συνέχεια λοιπόν στον αγώνα. Στο 25ο λεπτό είμαστε. Εδώ βρέθηκε αφύλακτος ο παικταράς, Ποταμιανάκης. Μπορούσε να κάνει τη ζημιά. Πέρασε. Μην αλλάξει εκεί, πάμε πότα με εμείς. Κύπριο, τα νεύα, Φώτη. Τσενάκης, Ποταμιανάκης που μακρύνουν οι το βουβόν. Ανεβάστε!
Μπαλιά, Μανούλα Μπαλιά, το πλασέ, γκολ, σηκώθηκε η σημαία, σηκώθηκε η σημαία, δεν μετράει το γκολ. Ωραία εξέλιξη της φάσης, ωραία εξέλιξη της φάσης, Μπαλιά, Σφίνα, είναι το σούτ στη γωνιά. Μπήκε γκολ, αλλά δεν μπήκε γιατί ο κύριος εδώ, ο Δασκαλάκης, είχε άλλη άποψη, offside, σωστή η άποψή του, που είναι στην ευθεία και εκείνος κρίνει τα σχετικά, σωστά δέχτηκε ο κύριος Βασάκη, ο κύριος τον γκολ. Δεν μετράει λοιπόν η φάση για τους νέους Ροδότου στο 26ο λεπτό του πρώτου μέρους. Δεν μετράει λοιπόν το γκολ των νέων. Κυρώθηκε ως offside. Νερατζάκης ξεχύνεται μπροστά. Νερατζάκης μπροστά, δεν έπεσε. Δεν έπεσε. Άρα έχει δίκιο ο κύριος εδώ. Προστάψεις η μπάλα ρε, ρώτα ρε. Μήτρου, ο Βασίλης. Μην πέσεις, μην πέσεις. Γάτα, μόνος του δεν γίνεται. Κάνεις όλα, ο Παγκανάκης. Χάθηκε η μπάλα, με την επίθεση για τσιγούβες. Με πολλά προβλήματα και οι νέοι, τη φετινή χρονιά, τους τσιγούβες. Ήρεμα, ήρεμα! Πέσα στη μάχη χωρίς όπλα, λίγο στα παιδιά. Οι ελπίδες δεν κατέβηκαν, και οι νέοι ήταν να μην κατέβουν. Τελευταία στιγμή κατέβηκαν, όπως όπως το παλέψαν δύο-τρεις ανθρώποι εκεί. Στήσαν την ομάδα, κατέβηκε, τα παιδιά είχαν φύγει, πήραν τις άλλες ομάδες. Ό,τι υλικό βρέθηκε. Οι περισσότεροι αγώνες τις παίξαν οι νέοι χωρίς ουσιαστικά πάγκο. Στις τελευταίες δύο αγώνες μαζεύτηκαν τα παιδιά και πήραν τα αποτελέσματα. Κόντρα στο UEFA 2010 για τους Καζακστάνιους Κουνάγους. Σήμερα πάλι με πάρα πολλές ελλείψεις, πάρα πολλές ελλείψεις και σήμερα σε αυτόν τον αγώνα που από τσιγούδες χαρακτηρίστηκε τελικώς. Τα ακούσαμε στον όρκο που έδωσαν τα παιδιά πριν την έξω του αγώνα. Σε εισαγωγικά όρκος είναι αυτό το ημάρξ που κάνουμε για να πούνε πέντε κουβέντες εν ώψη του σκεσιμότητας του αγώνα. Μπράβο, Άγγελε! Άγγελε! Μοιρασμένο το παιχνίδι. Μοιρασμένες και οι φάσεις. Το 30 λεπτό. Μουρμούρα, μουρμούρα, κάποια μουρμούρα απόξω, σιγά τη φάση. Σιγά τη φάση, εν πάση περιπτώσει, εντάξει. Να μην χτυπήσουν τα παιδιά μόνο, τα υπόλοιπα λεπτομέρειες. Στο κεφάλι του Ποταμιανά έχει χτύπησε. Στην αντίθετη θέση όμως, τσούζει κιόλας. Τσούζει κιόλας. Είναι δύο-τρεις εκεί που έχουν πάρει τα πάνω τους. Κάποια χαζά. Μια χαρά το πάει το μάτσο. Μια χαρά το πάει το μάτσο ο κύριος Βασάκης.
Είμαστε για... Είμαστε... Άστο, ας να μην το χαρακτηρίσω. Παιδάκια παίζουν και μια χαρά παίζουν, δεν έχουμε τίποτα μέσα. Αλλά κάποιες βρισκές έχουν νόημα. Και καλιά να λείπαν και αυτοί και οι βρισκές τους. 0-0 είναι. Δεν φεύγει μπάλα, μένει μέσα και όσο μένει μέσα στην περιοχή των νέων. Εγκυμώνει κινδύνους, σήκωσε με τα μανίας η κυρία Θέμελη τη σημαία. Στο 32. Απέμεινε το πλεονέκτημα, σωστά ο κύριος Βασάκης. Εδώ Ποταμιανάκης, Ποταμιανάκης! Ποταμιανάκης δίνει και κλωτσά. Δίνει και κλωτσά ο Ποταμιανάκης. Δίνει και κλωτσά. Μια μεγάλη φάση για τους νέους. Μια μεγάλη φάση, ένα τετατέτ εξαιρετικό του Ποταμιανάκη, κερδισμένος ο... Υπέροχος θερματοφύλακας, το 33 είμαστε τώρα. Ο Δανελάκης. Ο Δανελάκης λοιπόν. Μοναδικό τετατέτ νίκησε τον Ποταμιανάκη. Το νέον κρατάει το 0. Κρατάει το 0 για τις Γούβες. Είναι υπέροχος. Είναι υπέροχος ο θερματοφύλακας. Όχι κοντά, κύριε εκεί! 33ο λεπτό. Μηδέν, μηδέν. Νέοι Γούβες, πάω Γουβών, νέοι Ηροδότου. Οι νέοι είναι στην επίθεση, Ποταμιανάκης, δυνατά μια τρίπλα, δύο τρίπλες. Μπάλα αριστερά, βγήκε σέντρα. Ήσυχο παιχνίδι, δεν έχουμε τίποτα. Αντεδράσεις όμως είναι παράξενες ώρες. Με τα όλα της. Εδώ είναι το γκολ. Εδώ είναι το γκολ. Εδώ είναι το γκολ. Πούντο. Να βάλουμε το, να βάλει το νούμερο να δούμε. Να δούμε ποιος είναι ο σκόρερ. Έβγαλα τη φανέλα. Του πανηγύρισε. Γκολάρα ήτανε. Γιατί να μην χαρούνε κι αυτά. Το νούμερο 8 λοιπόν. Ο Γκίνι. Γκίνι. Ο Γκίνι είναι σκόρερ. Το γκολ για τις Γούβες. 1-0. Στο 30. Στο 35 ήρθε το γκολ. Αν δεν κάνουμε λάθος, ο Γκίνι. Γκίνι.
Μπήκα μπροστά λοιπόν οι Βούβες, 1-0 με την κολάρα αυτή που δεν μπορούσε να κάνει κάτι ο Μήτρου, μόνο που δεν τρύπει στα δίχτυα. Έτσι έγινε το 1-0. Ο Τζίνι είναι σκόρερ, ο Τζίνι, παιδιά! Πάρτε να είσαι! Νέτο! Πόδια, πόδια, πόδια! Κοτόλι πιο πίσω. Αλλό! Μείνετε ψηλά! Μείνετε! Ζάρο, ζάρο! Ψηλά, μείνετε ψηλά! Ο Σταντινίδη! Έλα μέσα, έλα μέσα, έλα μέσα! Μπράβο, μπράβο! Και την πρώτη! Κράτα! Κράτα! Όμορφο γκολ! Αυτό των Γουβών. Τερανζάκης! Μπράβο, μπράβο, Άγγελε! Χάρης! Ωραίστη, ωραίστη, ήρεμα, ηρεμία! Δεν πάμε όλοι κατευθείαν πάνω! Κωνσταντινίδη! Ήρεμα! Κωνσταντινίδη! Έλα, τι έτουσα εσύ φορά. Κώστα! Τι έτουσα εσύ φορά, μου λέει. Πού να πάω, πού να πάω. Βάλτε τι που πρέπει. Μυαλωμένα, ωραίστη! Μυαλό θέλει τώρα, μυαλό! Πάμε! Μέτο, μέτο, εδώ είναι το φάουλ, η σημεία μας εμποδίζει. Δύο παίχτες των νέων στο τείχος. Ο Μήτρου που δεν μπορούσε να κάνει κάτι για να αποφύγει το 1-0. Εντάξει, εντάξει, έλα, εντάξει, εντάξει, έλα, ηρεμία. Πάμε, ήρεμα, ήρεμα. Μπράβο, Άγγελ, έλα, ηρεμήστε, έλα. Διαχτείτε. Έξτανε. Το έχασε ο Κατσαρίς. Έτοιμο γκολ. Είναι η Βαράντα. Βαρανάουτ. Οι Γούβες έχουν τον γκολ. Στο 1 λεπτό. Σιδρόπουλος, όλα καλά. Μέχρι εκεί βγήκε το κόρνερ. Σαρακοστό λεπτό, Κατσαρίς στο κόρνερ, πάμε εδώ που έχει πιο πολύ ενδιαφέρον, είναι πολύ, κάτι στη εκτέλεση, Ποταμιανά έχει πει εκεί, κόρνερ πάλι, άλλο κόρνερ, ναι, γύρω γύρω το φέρνουν, γκολ δεν μπαίνει, το γκολ το έχει βάλει η ομάδα των Γουβών. Ξανά Κατσαρίς. Για να δούμε εδώ.
τι παίζει. Ο κύριος Βασάκης προσπαθεί να βάλει μια τάξη. Κάνεις πάλι να σπρώξεις την μπάλα. Πήρε και την κάρτα ο αρχηγός. Ανήσυχος, ιδιαίτερα ανήσυχος ο κόουτς. Σιδηρόπουλος, όλοι κάτω εδώ, να δούμε ποιος είναι ικανός να σπρώξει την μπάλα στα δίχτυα. Ποιος είναι, κανείς δεν είναι, τέλος πολιορκίας για τις Βούβες. Στο 42 παραμένει το 1-0 για τους γηπεδούχους. Είμαστε 2 λεπτά ακόμα. Όλα έτοιμα για την εκτέλεση του φάουλ. Άγγελε, η αγωνία, το offside. Πάμε χάρη, όπως εχθές, πάμε. Ο Αμανάκης στο νούμερο 20, αν βλέπουμε καλά. Κλάιθερ! Είναι ένα ρατζάκι κοντά. Αμανάκης λοιπόν. Πίσω, γρήγορα, με άνεση. Διώχνει κιόλας. Προς τα πίσω η μπάλα, τρέχει ο Κυπριωτάκης. Πολύ μουρμουρά ποδοσφαιριστές, χωρίς λόγο, αλήθεια χωρίς λόγο. Όλοι κάτι θέλουν τον κύριο Βασάκη, ο οποίος φυσικά δεν τους κάνει το πατήρι. Γρήγορα έξω, γρήγορα! Ήρεμα! Άνοιξε! Μπροστά! Έγινε το λάθος και χωρίς μεγάλη ιδιαίτερη πίεση από τους νέους.
Είμαστε τώρα στο ένα λεπτό των καθυστερήσεων, πρώτο λεπτό που συμπληρώνεται τώρα. Να δούμε, θα αφήσει ακόμα. Τι είπε, ένα λεπτό. Τι έγινε τώρα εδώ, που είναι η μπάλα, ο ΑΕΟ. Πού είναι η μπάλα τώρα, ο ΑΕΟ. Ναι, κόρνερ είναι. Τι είναι, πήρε από κάτω ο Καλαμιώτης. Ναι, ο Καλαμιώτης λοιπόν θα εκτελέσει το κόρνερ. Να δούμε αν έχουν τύχει οι νέοι εδώ. Μέσα στην περιοχή, δεν διώχνει όλοι. Διώχνει το του Γουβών. Ο κ. Βασάκης, αν βλέπετε, βάζουμε γκολ. Σφυρίζει τη λήξη του πρώτου μέρους. Όχι για αυτό το λόγο βέβαια. 1-0. Πάω Γουβών. Ναι, η Ροδότου. Γεια σου αγόρι όμορφο. Καλά, δόξα τω Θεώ, καλά. Ναι, να μας έρθεις πάλι. Άμα τη λιτώσουν, δεν πέσω πάνω τις λαμαρίνες. Εδώ να με δείτε λίγο, να δείτε τα έργα μου, να δείτε τα χάλια μου. Εγώ. Εδώ λίγο να σηκώσουμε και την κάμερα. Να δείτε τα έργα μου. Όλα έτοιμα για την έναρξη του δεύτερου μέρους. 1-0 από το πρώτο. Τώρα είναι η έναρξη. Το φάουλ λοιπόν με την έναρξη του δεύτερου μέρους, σε καλή θέση για τις Γούβες. Μπάλα δεν φεύγει. Μπράβο.
γυρίζει πάλι, γιατρέ! Δεν ακούς κανένα φωνάζουν εδώ πέρα. Μην ακούς κανένα. Να σπρώξει την μπάλα στα δίχτυα. Κάναν πολλές φάσεις στο πρώτο μέρος οι νέοι και οι γουρούς βέβαια. Δύο σημείο σε ένα τέρμα. Πήγαινε, πήγαινε. Ράτα. Οι νέοι έμειναν όλες τις ευκαιρίες. Το coach, το Πάου Γουβόν, γίνεται τον όταν το παιχνίδι. Κατσάρης, πήρε το φάουλ, μάλλον έξυπνα. Πέναλτι από τις Γούβες. Μαγεία του τοπικού. Μπράβο, Κλάιφερ φύγε. Εδώ είναι η μπάλα. Να το 2-0. Να το 2-0. Να το 2-0. Ναι, να δούμε.
Στέφνη. Στέφνη, το νούμερο 2 πας περιπτώσει στο κουμπών. Είναι ο σκόρερ. Το 2-0. Αλλαγή τώρα για τους νέους και για τις γκούβες. Σε λίγο. Σε λίγο. Έτσι έγινε το 2-0, με το οποίο οι γκούβες διευρύνουν το σκορ. Το υπέρ του σκορ. Τα έχει δώσει όλα. Τα έχει δώσει όλα. Ο κύριος Χαρίτος μάθαμε λέγεται. Το γουβόν. 2-0 λοιπόν οι γούβες. Το νέο Ηροδότου. Η αλλαγή θα γίνει τώρα. Τώρα θα γίνει η αλλαγή λοιπόν για τις γκούβες. Ο Ζαμπετάκης. Ο Ζαμπετάκης ο Νικόλας, γνώρι μας από τη Γαρύπα. Τον είχαμε χρόνια και τον Νικόλη. Ο σκόρερ, ο Γκίνι βγαίνει, να βλέπω καλά. Ο Γκίνι. Μπαίνει λοιπόν ο Ζαμπετάκης ο Νικόλας εδώ, να δούμε σε ποια κατάσταση βρίσκεται. Σε αυτό το φαγκάρι που αγωνίζεται με τις γούβες, που είναι μπροστά 2-0. Δύο μηδέν λοιπόν, οι γκούβες μπροστά. Μη σκάσει, με το Λάρι. Ατέβασε. Ατέβασε. Μπράβο. Στο 55 είμαστε. Κάρτα για θέατρο. Κάρτα για θέατρο. Χωρίς να διστάσει ο υπέροχος κύριος Βασάκης στο 56. Είχε άποψη. Διαμαρτύρεται το διέξιο το παιδί. Να τα λέμε και αυτά. Σομαράκης κάνει προθέρμαση για να το ρίξει λίγο στον αγώνα. Ο προπονητής στον νέο Ηροδότου. Μεγάλο, μεγάλο. Το ίδιο, έλα, έλα. Ξάγει το διδυτή, τι δείχνει. Άντε, εγώ τα λέω όλα. Τα έχει πάρει. Τα έχει πάρει ο κόουτς. Ρεστάλ από τον κόουτς. Thank you.
κάρτα του στο τζαμπετάκι τον Νίκο. Πολλές κάρτες. Νωρίς ακόμα, 14 λεπτά έχουμε δίνει στο δεύτερο μέρος. 59 του αγώνα. Πήγαινε! Άουτ είναι, έτσι, μπράβο! Αλλαγή λοιπόν. Ο Σωμαράκης, ο Πέτρος, που είχε και γενέθλια χθες, είναι και ο γιος μου. Εδώ το νούμερο 12, ο Πέτρης, ο Σωμαράκης. Σε ένα θεματάκι με τη μέση, τον εβάζει στο δεύτερο ο coach. Είναι κάρτα, βέβαια, ή όχι, αφήνει, ήταν για κάρτα αυτό. Κακό φάουλ ήταν αυτό. Φάουλ στο Τζενάκι, νομίζω ότι θα γρήγορα λίγο το μάτς. Μην χτυπήσουν τα παιδιά, αυτό έχει δυο. Ζεσταίνονται το γουβόν, οι γουβές είναι μπροστά 2-0. Αξιοποίησαν τις ευκαιρίες, είχαν κι άλλες βέβαια. Το Σωμαράκι μπροστά, ο Σωμαράκης μπροστά εκεί. Ορέστη, εγώ θέλω το 0 τώρα, το καταλαβες, το 0 θέλω τώρα. Θέλει το 0 ο coach. Άρα να είστε, έξω. Θα γυρίσει την ομάδα πίσω. Σιδηρόπουλος,
Σωμαράκης κέρδισε το πλάγιο. Σωμαράκης στο κόρνερ. Σωμαράκης ο Πέτρος στο κόρνερ για τους νέους. Τι έγινε εδώ τώρα, ένας παίκτης είναι κάτω. Ένας παίκτης είναι κάτω των νέων. Διακόπτει ο... Διακόπτει ο κύριος Βασάκης. Με κάποιο ποδοσφαιριστή τα είχε ο Βλάκας, ο Λήθιος, εκεί ο Φίλαθλος. Αντε φύγε από εκεί ρε! Φύγε ρε από εκεί, ας τα παιδιά ρε! Ας τα παιδιά ρε και φύγε από εκεί ρε! Ας τα παιδιά μου ρε, δεν τρέπεσαι λίγο! Στα παιδιά μου ρε μιλάς! Φύγε έξω από εκεί να καθείς! Τα βάλαμε τα παιδιά ο Φίλαθλος. Άκου βρισχές στα παιδιά, ντροπή του. Ντροπή του. Ντροπή του. Είναι το 3-0. Το 3-0 για τις γκούβες. Το πρώτο λεπτό του Δευτέρου, το 3-0, Γούβες, Νέοι Ροδότου, 3-0, εμείς μείναμε στη φάση που ο ηλίθιος ο Φίλαθλος, ο πανηλίθιος Φίλαθλος, τα έχει βάλει με τον ποδοσφαιριστή, βρισχές από εκεί, ντροπή του, δεν έχει θέση αυτό στον αγωνιστικό χώρο εδώ, δεν έχει θέση αυτό στο γήπεδο. Κοίταξε συμπεριφορά εδώ. Συμπεριφορά εδώ. Συμπεριφορά εδώ. Άκου, άκου. Μαζέψε τώρα ρε παιδιά αυτόν απέναντι. Μαζέψε τώρα ρε παιδιά. Μαζέψε τον αυτόν απέναντι ρε. Βρίζει τα παιδιά μου ρε αυτός ο βλάκας εκεί απέναντι. Μαζέψε τον. Μαζέψε τον. Δεν έχει, δεν έχει δικαίωμα να μιλάς στα παιδιά τώρα μέσα. Έλα. Έλα. Μαζέψε τον. Μαζέψε τον. Μαζέψε τον από εκεί πέρα. Έλα. Να βρεις παιδιά τώρα, δεν τρέπετε λίγο. Έλα λίγο, άιντε. Άιντε, έχουν ξεφύγει εντελώς. Με παιδιά τα βάζουνε. Άντε να χαθεί από εκεί πέρα. Τρέπετε λίγο. Τρέπετε λίγο. Άντε να γυρίσω την κάμερα από εκεί. Ντροπή αυτό το πράγμα. Πάμε στο αγωνιστικό μέρος, γιατί το άλλο
μια εικόνα που μόνο ζωφερή είναι. Ζωφερή, πραγματικά ζωφερή. 20χρονα παιδιά και 18χρονα παιδιά. Θα τα βρίζει ο κάθε ένας απ' έξω εκεί. Κανένα θέμα εντός αγωνιστικού χώρου. Οι άνθρωποι είναι άψογοι, απόξω. Στο δεύτερο. Του την έδωσε την κάρτα, σωστά νομίζω. Χαλάει το παιχνίδι, χαλάει. Σηκώ, Δημητράκη, πατήσε το, έλα. Πήγαινε στο τρεμπάκ, πήγαινε στο τρεμπάκ. Έφυγε ο Χάρης, έτσι, μπράβο. Άρχισε πάλι αυτό το απόβλητο. Άρχισε αυτό το απόβλητο πάλι απέναντι να βρίζει να πούμε. Μαζέψτε το ρε παιδιά αυτό απέναντι. Μαζέψτε το ρε παιδιά αυτό απέναντι. Βρίζει. Βρίζει κάτω απέναντι και βρίζει τα παιδιά ρε παιδιά. Τρέπεται λίγο. Τίποτα είναι για να σκοτώ να φύγω, αλήθεια. Πάρα πολύ χαλαστή και τη συμπεριφορά. Στο 8ο λεπτό του Δευτέρου.
τρίτο λεπτό. Ήρεμα! Τώρα, τώρα! 3-0 το σκορ. Και είσαι ένα παιδάκι μαζί του. Δυστυχώς. Ωραία παραδείγματα. Το 75 πλησιάζομαι. Έκλεψε ο Σωμαράκης. Έκλεψε ο Σωμαράκης. Με φάουλ λέει ο κύριος Μπασάκης. Νομίζω ήταν καθαρό το κόψιμο. Πίσω την μπάλα Κατσάρης, σωστή απόβαση του, άσχετα αν υπήρχε προηγούμενα οξία φάουλ. Πίσω την μπάλα μόνος του. Άνοιξε ρε, άνοιξε ρε, άνοιξε εδώ, έτσι, έτσι, έτσι πήγαινε μόνε. Τώρα κλείσε. Μην κλείσεις πολύ, μην κλείσεις. Ο κόουτς αποφασίζει. Ήρθε από εδώ. Μία, μία. Δεν ξέρω μαλάκα, είναι πάει στην μπάλα ρε μαλάκα. Ωραία προσπάθεια αυτή που ξεκίνησε από το Σωμαρά και κανείς εδώ για να σπρώξει την μπάλα μέσα, δεν βρέθηκε πάλι. Ήρθε! Μην πέφτεις, μην πέφτεις! Ήρεμα, Γιώργο, ήρεμα να παίξουμε! Αδικούν τον εαυτό τους. Έλα παραπάνω ρε, έλα παραπάνω ρε, έλα παραπάνω! Και με αυτή την εμφάνιση. Ξέρω, το ξέρω. Άσε μας τώρα, άσε μας.
στο Μαρέξ. Μπες, μπες! Από εδώ! Φύγε Κώστα, φύγε Κώστα! Φαουλίν, τον έσπρωξε από πίσω. Τον έσπρωξε από πίσω. Υπάρχει αλλαγή για τους νέους. Τζενάκης βγαίνει. Στο 79 είμαστε. Αυτός ο χουλιγκάνος φίλας μας έξω ηρέμησε. Ευτυχώς δεν τον βλέπουμε τώρα να βρίζει τα παιδιά. Όχι, κοντά είναι, εκεί βρίζει, βρίζει, εκεί κοντά είναι. Εκεί κοντά είναι και βρίζει. Τι είναι, εκεί είναι και βρίζει, βρίζει. Βρίζει αβέρτα τα παιδιά. Αφήνει στο Σιδηρόπουλο. Ναι. Πάμε έτσι! Το αγωνιστικό θα πάει στα κομμάτια. Ωραία, πού σε πήγε εκεί πέρα ο δικός σου, ρε. Πού σε πήγε εκεί πέρα, ρε. Τα 15 βήματα, βρε. Με έχει κανείς δικαίωμα να βρεις τα παιδιά. Κανείς εκεί μένω. Αλήθεια, εκεί μένω. Και έπρεπε να τον, τον πετάξουν έξω. Να βλέπει μπάλα! Σιδηρόπουλος πολύ χόρυπος για το τίποτα τελικά. Μάνο! Αλλαγή! Μάνο! Αλλαγή! Ρεφ! Ρεφ! Μια αλλαγή για τις Βούβες. Αλλαγή! Ωραία! Φεύγει! Έλα σιγά σιγά, έλα! 6 και 2, ελάτε Βούβες! Μπράβο ρε! Μπράβο! Μπράβο Αγγελέ! Μπράβο ρε! Μπράβο! Μπράβο! Έλα ρε! Στο 82 έγιναν αλλαγές για τις Βούβες. Ζητήστε! Ήρθε! Όχι φάουλ! Πήρε,
Ένα ζευρέθηκε πάλι να. Ένα ζευρέθηκε πάλι να σπρώξει την μπάλα στα δίχτυα. Αυτό το είδαμε το σκηνικό πάρα πολλές φορές. Έκλειψε ο Σαμαράκης. Έλα, να όχι, να σου δώσω αλλαγές, εσύ τώρα που θυμάμαι. Μπορείς τις Νικολάη, ο Κάβαλος Μιχάλης. Με το Λάρι ο Ρέστης. Έξτε! Γύρνα! Ένα, δύο, ένα, δύο. Ήρεμα, ήρεμα, ήρεμα. Ήρεμα. Στο 33... Καίγω! Δεν θέλει να βάλει κανένα γκολ. Τσιμπιές. Όχι. Δεν θέλει, δεν μπορεί. Μπασοτές. Αυτή την εικόνα αποκομίζω. Μόνο από κανένα πέναλτι δεν μπορεί να πει κανένα γκολ. Και αυτό έγινε στο 85. 3-0 το σκορ. Ρατζάκη τραβάει τον αστραγαλό το παιδί, αλλά έχει, έχει την ελάπη στο ποδόσφαιρο, θέλει να συνεχίσει. Είσαι μέσα, είσαι μέσα. Πιο γρήγορα από την, από την άμυνα η μπάλα. Ενέργεια! Πάρα! Πάρα! Εσύ! Ρατζάκη με Σωμαράκη εκεί. Ο Γεωργιάδης, αν το βλέπω καλά το νούμερο 17 το παιδί, θα πάρει τη γλύκα του αγώνα, σιγά τη γλύκα. Εγώ μένω στο χαλαστικό αυτό με το φιλαθλό. Πολύ χαλαστικό για μένα. Ένα ωραίο γκολ, άλλο ένα ωραίο γκολ, το τέταρτο γκολ. Νερατζάκης, Νερατζάκης, Νερατζάκης πριν να το βάλε, ωραίο γκολ, παλικαρίσιο γκολ. Να λείπανε οι υπόλοιπες λυθιώτες έξω του φιλάθλου, ήταν όλα όμορφα. Τα παιδιά χαίρονται τα γκολ τους, το τέταρτο γκολ. Το τέταρτο γκολ, 4-0. Το 88 γίνανε πεκταράδες ή το γουβούν. Μια τέτοια εμφάνιση των νέων. 88. Νερατζάκης δίνει για το χειροκρότημα.
που διασκεδάζουν τα παιδιά των κουβών και έχουν κάθε δίκιο να το διασκεδάζουν. Τέσσερα γκολ. Έβαλαν χωρίς να παίξουν την μπαλάρα. Είχαν ευκαιρίες πάρα πολλές. Γκολ δεν έβαλαν. Μπράβο, πάμε! Νικό! Στην ίδια θέση παίζεις. Και την πονάζω. Ωραίο, στάκο. Ήρεμα το, ήρεμα, ήρεμα. Μορφή ο coach των Γουβών. Αυτός είναι μορφή. Ο άλλος απέναντι ο φίλος είναι το άσχημο της βραδιάς. Έλα πολλά αποθυμένα στο ποδοσφαιριστή το νέο. Δεν ξέρω και ποιος ήταν. Σωμαρά έχεις κλέβει εδώ. Το συνεχίζει να βρίζει εκεί. Κρίμα γιατί τους είχα λεβέντες Γούβες. Όσα χρόνια ανακατεύομαι το ποδόσφαιρο. Τέτοια φαινόμενα πρέπει να τα απομονώνουν, να τα πετάνε πέρα. Δεν μπορώ να ακούω φίλαθρο να βρίζει ποδοσφαιριστή. Γεροσυλία. Και δεν μπορώ να φανταστώ να ανέχονται έναν άνθρωπο στην εξέδρα να βρίζει. Ποδοσφαιριστή. Αντίπαλης ομάδας. Λήξη. Σε αυτό που είδατε και αυτό που ακούσαμε, τα παιδιά ήταν υπέροχα του Γουβών. Οι άνθρωποι του Γουβών της διοίκησης ήταν μια χαρά. Κάποια μοιάσματα από έξω εκεί χάλασαν όλο το σκηνικό, τουλάχιστον στο δικό μου το μάτι. Δίκαια απόλυτη απάξια, δίκαια η νίκη των Γουβών. Σοπίσαν τις ευκαιρίες που του δημιούργησαν. Κύριοι ήταν άψογοι στα δικά μου μάτια. Αυτά, τέλος.